λοιπόν. Ένας καλός μπουζουξής. Ναι. Για να μπορεί να τραγουδάει και από πίσω η μουσική να μαγεύει το κοινό. Εγώ του έχω έναν. Mm. Ο κύριος Δημήτρης Κατσιούρας. Από τη Μόσχα, στη Λάρισα τώρα τον βρίσκουμε. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή χρονιά να έχουμε από την Ιόρου στη Λάρισα. Πριν σε ακούσουμε, θα δούμε το δικό σου βίντεο από τη Μόσχα, από την κόκκινη πλατεία που είσαι με τον μπουζούκι και τραγουδάτε Φραγκοσυριανή. Για να το δούμε. Στο πατέλι, στον Μηχόρη, φίνα στην Αλυτινή και στο Πίσκο πιο ρομάτζα γλυκιά μου Φραγκοσυριανή. Και στο Πίσκο πιο ρομάτζα γλυκιά μου Φραγκοσυριανή. Ο ελληνισμός παντού. Δημήτρη, μας κάνεις περήφανος και μας φτιάχνεις και το κέφι. Ωραία εικόνα, ρε παιδί μου. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι, Δημήτρη, συνονόμαστε που σου άρεσε. Επίσης, ειδικούς χαιρετισμούς στην ωραία Ελένη, μία από τις ομορφότερες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Παιδιά, θέλω να το πω να μου είσαι γαλήφης πολύ, αδερφέ μου. Είσαι πολύ. Δίκιο έχεις. Δηλαδή, αλήθεια λες, αλλά είσαι μάγκας, εντάξει. Εντάξει, αλλιώς πώς θα γίνει. Λοιπόν, πριν έρθω, έβαλα λίγο να δω την εκπομπή σας. Καλή συνέχεια να έχετε, βέβαια. Ευχαριστούμε. Και φοράτε και τα χρώματα της Ελλάδας. Δημήτρη, είδαμε μπλε σακάκι. Βέβαια. Και η Ελένη με το άσπρο. Μπράβο, ρε παιδιά. Να σου πω τώρα, εκεί στη Μόσχα, δύο λεπτά τώρα, στην κόκκινη πλατεία. Παγωμένοι, χιονισμένοι και τα λοιπά έτσι. Οι κοπελιές, τα παιδιά που χορεύουν, τρεις κοπέλες και ένας άντρας, νομίζω, δεν είναι Ρώσοι, δική μας είναι. Είναι Ρώσοι φιλέλληνες, καθαρό, είναι οριτζινάλε που λέω. Αλήθεια. Είναι παιδιά που τους αρέσει πάρα πολύ η ελληνική κουλτούρα και ιδιαίτερα ελληνική μουσική και στη συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας, φυλάκια πολλά από Λάρισα, γίνονται όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Και συγγνώμη Δημήτρη, εσύ πόσα χρόνια ζεις στη Ρωσία? Είμαι τώρα τέταρτο εξάμηνο, πηγαίνω έρχομαι. Όπως είπα, δεν το πάω συνεχόμενα. Ναι. Θα βιάζουμε και ξαναφεύγουμε. Τώρα ήρθα να πάρω λίγο λιακάδα, γιατί η Ελένη πραγματικά πανέμορφη πόλη, αλλά πολύ σκοτάδι, ρε γάμος. Πολύ σκοτάδι. Σκοτάδι, χιόνι, παγωνιά, τέτοια πράγματα. Ναι, αξίζει κάποιος να πάει. Τώρα κοιτάξτε εδώ, χαρά Θεού, Λαρισάρα. Η Λαρισάρα δεν μπορεί να συγκρίνουμε τώρα τη Μόσχα με τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι 100 φορές καλύτερη. Σε προσκαλώ, Δημήτρη, για τις σπουράκες στη Λάρισα μόλις ξέρω, είσαι ξέρω, ξέρω, την αγαπώ τη Λάρισα, γιατί έχω έρθει πάρα πολλές φορές και έχω γνωρίσει και πολλούς Λαρισαίους και έχω φίλους Λαρισαίους. Και είσαι όλοι ανοιχτόκαρδοι. Να σου πει, είναι ωραίοι άνθρωποι. Είναι ωραίοι άνθρωποι, αλήθεια. Συμφωνώ, να σου πω τώρα, συμφωνώ. Στη Μόσχα, ναι, εκτός από το κέντρο εκεί που παίζεις και τα λοιπά, δουλεύεις και με τον μπουζούκι ή είναι, ας πούμε? Ακριβώς, είμαι καλεσμένος από τον Ηλία τον Ηλιάδη, το φίλο μου πλέον. Έχουμε γίνει φιλαράκια που παίζω στο μαγαζί του κάθε βράδυ και σηκώνουμε τους Ρώσους και τις Ρωσίδες. Συγγνώμη, είναι δηλαδή και Ρώσοι εκεί πέρα που έρχονται να ακούσουν τον μπουζούκι. Δεν είναι Έλληνες που ζουν στη Ρωσία. Όχι αυτοί που χορεύουν. Δηλαδή για το μέρος που τραγουδάει. Ελένη, σπάνια έρχονται Έλληνες και είναι περισσότεροι με καταγωγή από τον Πόντο, έτσι. Καλό τζίρο κάνουν. Τζίρο. Παίζω από τα καλύτερα μαγαζιά, όχι να το λέω ρε παιδιά έτσι απλά, το ρώτη να το παίξω ιστορία, ούτε τίποτα. Από τα καλύτερα μαγαζιά της Μόσχας, για να κλείσεις τραπέζι εκεί θες ένα μήνα πριν. Δηλαδή έρχεται ωραίος κόσμος που το δείχνουμε τι θα πει η Ελλάδα, με τα συρτάκια τους βγάζουμε αυτά τα ωραία τα γούστα που βλέπετε και περνάμε πάρα πολύ τους καλά. Τους ταΐζετε και ψιλοελληνικά, τους ταΐζετε και ελληνικά. Τσιπουράκι, μουσακά. Αυτά είναι. Ο μάγειρας Έλληνας. Ο μάγειρας Έλληνας, ο ιδιοκτήτης Έλληνας και ο μπουζουξής Έλληνας, Λαρισαίος. Αυτό. Να σου πω τώρα. Ναι. Εσύ ως Λαρισαίος που ξέρεις, ας πούμε, από αυτά τα πράγματα, οι Ρωσίδες ανοιχτόκαρδιες, πώς το να το πούμε, ας πούμε. Το έχω, Δημήτρη, απλά σε προσκαλώ να το διαπιστώσεις τώρα. Όχι, όχι, ναι, εγώ ναι. Πες εσύ το άκια με εμένα. Εντάξει, το έχεις. Οι Ρωσίδες είναι πάρα πολύ καλές, είναι πάρα πολύ ωραίες γυναίκες και όμορφες. Δεν μας απασχολεί η εξωτερική εμφάνιση, μωρέ μας.
Λέμε αν έχουν καλό χαρακτήρα, αν είναι τέτοια πράγματα. Έχουν πολύ καλό χαρακτήρα. Εντάξει. Πολύ. Αλλά σαν τις Ελληνίδες καμία. Σαν τις Ελληνίδες όχι. Και τις Δανίδες ένα παραπάνω. Οι Ελληνίδες είναι στην κορυφή του κόσμου, παπούτσια από τον τόπο σου, το ξαναλέω. Και ας είναι και μπαλωμένο. Ακριβώς, αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω. Λοιπόν, Δημήτρη, θα μας παίξεις λίγο μπουζούκι τώρα. Θα σούρθουμε στη Μόσχα, θα έρθουμε και στο μαγαζί, να σας ακούσουμε και να τα πούμε. Να τον ακούσουμε λίγο όμως τώρα από τη Λάρισα, αφού δεν θα πας εσύ στη Μόσχα. Τώρα μια ίσα-ίσα, Δημήτρη. Μια παιδιά, ίσα-ίσα. Σας προσκαλώ στη Μόσχα με μεγάλη μου αγάπη, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να πούμε τη Φρανκοσυριανή, αυτή τη φορά χωρίς παγωμένα χέρια. Κατευθείαν. Μια βουντώση, μια φλόγα, έχω μέσα τελικά στη καρδιά. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει, Φρανκοσυριανή γλυκιά. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει, Λάρισάρα μου γλυκιά. Και στο τέλος φιλιά, για τη Λάρισα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή χρονιά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ανοίγει η καρδιά σου, ρε παιδί μου, με κάτι τέτοιους ανθρώπους που έρχονται, είναι στην ξενιτιά, είναι στη Ρωσία και έρχονται εδώ στην πατρίδα τους και τους βλέπεις τόσο ευδιάθετους να αγαπούν τον τόπο τους, να προάγουν και τον ελληνισμό. Άμα πας έξω, το εκτιμάς και λίγο διαφορετικά τον τόπο σου.